το νομοσχέδιο παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα που το ψηφίζουν ως ένας αναγκαίος εξυγχρονισμός, όμως δεν μας λέτε προς όφελος πιανού λειτουργεί αυτός ο εξυγχρονισμός. Αρχικά, ως προς το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2020/262 για τη θέσπιση του Γενικού Καθεστώτος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, αφορά βέβαια στην ουσία κωδικοποίηση της προηγούμενης νομοθεσίας, δηλαδή τα συγκεκριμένα άρθρα της οδηγίας που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα σε σχέση με την ίσπραξη των ειδικών φόρων για τα προϊόντα που διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Ωστόσο, το πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς στην ίδια τη θέσπιση και την επιβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, που ως έμεση φόροι αποτελούν την κατεξοχήν πιο άδικη και αντιλαϊκή φορολογία, αφού είναι κατανοητό ότι όταν φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή τα χαμηλά και τα υψηλά εισοδήματα, η επιβάρυνση αντικειμενικά είναι δυσανάλογη για τα χαμηλότερα εισοδήματα, που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της ακρίβειας καταδικάζονται όλο και περισσότερο στη φτώχεια, στην ενεργειακή κυρίως φτώχεια και με βαρύτατες συνέπειες. Επομένως, αυτό που στις σημερινές συνθήκες θα ήταν αναγκαίο και επίκαιρο να συζητάμε είναι η κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ιδίως στα ενεργειακά προϊόντα, όπως και στα καύσιμα και όχι βέβαια η αποτελεσματικότερη ίσπραξή τους. Πολύ περισσότερο δεν είναι ανεκτό να διαγωνίζεστε όπως κάνατε στην Επιτροπή. Ποιος περισσότερο εκτείναξε αυτού του είδους τη φορολογία στην ενέργεια, στα καύσιμα, όπως βέβαια και σε άλλα αναγκαία για την λαϊκή κατανάλωση ήδη, και απ' την άλλη βέβαια να κοροϊδεύεται τον κόσμο παρουσιάζοντας ως δήθεν προωθημένο αίτημα την προσαρμογή των συντελεστών εντός των επιτρεπτών, όπως λέτε, ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εντός των ορίων της πολιτικής που είναι υπεύθυνη για αυτή την ενεργειακή φτώχεια. Και την ώρα λοιπόν που είστε ακριβείς στα πίτουρα για τα λαϊκά νοικοκυριά, είστε όλοι μαζί πολύ φτηνοί στο αλεύρι όταν αυτό αφορά στους εφοπλιστές, γιατί μόνο σε αυτούς όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, διατηρείται ως κόρυνο οφθαλμού το αφορολόγητο πετρέλαιο μαζί με τόσες άλλες φοροαπαλλαγές. Εκεί μάλιστα είναι απόλυτα ανεκτή εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ορίων της αντοχής της οικονομίας οι μηδενικοί συντελεστές. Και έρχεστε για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσετε αυτές τις αθερές προτεραιότητές σας με το άρθρο 52, με το οποίο κάνετε ακόμα ένα δώρο στους εφοπλιστές. Να πω εγώ τη λέξη, κύριε Αλεξιάδη, φοβάστε να την πείτε εσείς, μην κακοχαρακτηριστείτε. Την αναστολή που κάνατε για τις φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές των εφοπλιστών για το έτος 2021, την αναστολή στην προσάυξηση του 4%, την παραπέμπεται για πληρωμή στο 2024-2025 και μάλιστα από 2% κατ' έτος. Αλλά στους αυτοαπασχολούμενους μικρούς επαγγελματίες, σήμερα στέλνετε το λογαριασμό για τις φορολογικές αναστολές, τις εισφορές τους, για τις επιστρεπτές προκαταβολές, μαζί με δεκάδες δόσεις που έχουν συσσωρευτεί όλο αυτό το διάστημα, που ανιστάλησαμε στην πανδημία. Αυτά δεν τα παραπέμπεται στο 2025. Φαίνεται τελικά ότι οι εφοπλιστές είναι οι πλέον αναξιοπαθούντες της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό σε εκείνους τα επιτρέπουν όλα οι αντοχές της οικονομίας και τα δημοσιονομικά όρια. Και μάλιστα εμφανίζεται στην έκθεση του λογιστήριου του κράτους ότι είναι και θετικό μέτρο που θα επιφέρει έσοδα του 2024-2025. Και βλέπουμε, αν εισπραχθούν και τότε. Σήμερα όμως άλλου στέλνετε το λογαριασμό, σήμερα που κατά τα άλλα δεν σας επιτρέπουν οι αντοχές της οικονομίας να δίνετε άλλες ελαφρύνσεις. Ως προς το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, και εδώ δεν πρόκειται για μια απλή τυπική ενσωμάτωση, αλλά οι προσαρμογές που γίνονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα, επιδιώκεται ο ανακαθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και η ρύθμιση του σχετικού επαγγέλματος, αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως εκτελωνιστές.
Και βέβαια, μπορεί η κυβέρνηση να δίνει τις προωθούμενες αλλαγές με την παραπλανητική έκφραση περί εξυγχρονισμού του επαγγέλματος. Όμως τελικά αυτός ο εξυγχρονισμός έχει στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των αντίστοιχων επαγγελματιών, εκτελονιστών ή των υπαλλήλων που εργάζονται στα αντίστοιχα εκτελονιστικά γραφεία. Η απάντηση με βάση και τα παρακάτω τα άρθρα και τις διατάξεις είναι ολοφάνερα και κατηγορηματικά όχι. Γιατί το σχέδιο νόμου έρχεται σε συνέχεια βέβαια παρεμβάσεων που έγιναν το 2013 για την απελευθέρωση του επαγγέλματος, να επιδεινώσει σήμερα ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργασίας και ζωής των εργαζομένων του κλάδου. Άρα για ποιο είδους εξυγχρονισμό μιλάει η κυβέρνηση, ποιος ωφελείται από αυτό, νου μην και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια που έσπευσε εξ αρχής να δηλώσει την πολιτική του συμφωνία στο θέμα, όπως και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Ουσιαστικά, το σχέδιο νόμου δίνει περαιτέρω όθηση στην πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος του εκτελονιστή και αυτή η ανάγκη προκύπτει στην πραγματικότητα αποκλειστικά από τις ανάγκες του κεφαλαίου σε διεθνή κλίμακα και την απέτησή τους για τη μεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης των εμπορευμάτων παγκοσμίως, στόχος βεβαίως που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, στο πλαίσιο και του διεθνούς ανταγωνισμού, όσο και κάθε ξεχωριστό κράτος μέλος. Όπως βέβαια αυτές οι στοχεύσεις αφορούν και το ελληνικό αστικό κράτος, πόσο μάλλον αν αναλογιστούμε τον διακαή και διακηρυγμένο στόχο να αναβαθμιστεί το λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο, ως πύλη εισόδου εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπροστά λοιπόν σε αυτό τον διακαή σας πόθο, ποιοι είναι οι εργαζόμενοι για να μπορούν να ζητούν την διατήρηση και την αναβάθμιση των δικαιωμάτων τους. Πάνε και αυτά τους τα δικαιώματα περίπατο. Έτσι, από τη μια, διευκολύνεται τη δραστηριοποίηση των μεγάλων εκτελονιστικών γραφείων και εταιριών που σταδιακά συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της εκτελονιστικής δραστηριότητας έναντι των αυτοαπασχολούμενων εκτελονιστικών. Διαδικασία βέβαια που και αυτή δεν τη βλέπει καθόλου κοντόφθαλμα η κυβέρνηση. Δεν έχει δηλαδή να κάνει μόνο με την αύξηση της δραστηριότητας και της κερδοφορίας των ελόγου εκτελονιστικών εταιριών. Βεβαίως και γι' αυτό νοιάζεστε. Όμως έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι εκτιμάται ότι η συγκέντρωση της εκτελονιστικής δραστηριότητας διευκολύνει την ταχύτερη κίνηση του ίδιου του εμπορεύματος. Γιατί πώς θα μπορούσε άλλωστε ένας αυτοαπασχολούμενος εκτελονιστής να εκτελονίζει επί 24 ώρου βάσεως, πότε θα ξεκουράζεται και ακόμα και αν το έκανε ξεπερνώντας κάθε βιολογικό όριο, σίγουρα οι πράξεις που θα μπορούσε να εκτελεί ταυτόχρονα είναι περιορισμένες. Βεβαίως, και για αυτές τις εταιρείες φροντίζετε με κάθε τρόπο να διασφαλίσετε την κερδοφορία τους. Και πώς το κάνετε αυτό? Το κάνετε δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται έχοντας το ενεργητικό τους ακόμα και έναν μόνο εκτελονιστή κάτοχο εκτελονιστικής άδειας, είτε αυτοαπασχολούμενο είτε μισθωτό, ενώ για όλες τις άλλες εργασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται υπάλληλοι γραφείου με ό,τι συνέπειες έχει αυτό στη διεκδίκηση αυξήσεων μισθών δικαιωμάτων λόγω βέβαια και της μη αναγνωρισμένης εξειδικευμένης εργασίας τους. Καλά, για ωράρια βέβαια δεν συζητάμε. Είναι χαρακτηριστικό στο άρθρο 29 που διακρίνει τον άμεσο τελωνιακό αντιπρόσωπο ως τον εκτελονιστή που φέρει και το δικαίωμα της υπογραφής και τον εργαζόμενο εκτελονιστή που λειτουργεί κατ' εντολή της εταιρείας του αυτοαπασχολούμενου. Στην πραγματικότητα δεν διασφαλίζεται ούτε ο εργαζόμενος ούτε ο αυτοαπασχολούμενος. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι εκτελονιστικές πράξεις θα πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους εκτελονιστές, είτε αυτοαπασχολούμενους είτε μισθωτούς. Ενώ αντίθετα η παρούσα διατύπωση θεωρούμε ότι αφήνει ορθά ανοιχτό το παράθυρο ώστε να βγαίνει όλη η δουλειά από ανειδίκευτους υπαλλήλους με αντίστοιχες βέβαια μισθολογικές απολαύσεις και ο εκτελονιστής να διατηρεί απλά το δικαίωμα υπογραφής. Ταυτόχρονα βέβαια με το νομοσχέδιο βολεύεται και μια σειρά ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής πιστοποιήσεων, τα γνωστά ΚΕΚ κλπ. Αφού παγιώνεται η δυνατότητα απόκτησης των αναγκαίων πιστοποιητικών για την άσκηση του επαγγέλματος από αντίστοιχα σεμινάρια, υποβαθμίζοντας τις αναγκαίες κρατικές δομές που θα έπρεπε να είναι οι μόνες αρμόδιες για να παρέχουν τις πιστοποιήσεις άσκησης του επαγγέλματος, τόσο για την αρχική πιστοποίηση όσο βέβαια και για την αναγκαία επιμόρφωση.
Κάναμε ακόμα ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με κάποια από τα άρθρα του νομοσχεδίου, για τα οποία δεν πήραμε απάντηση στις επιτροπές. Για παράδειγμα, θέσαμε ένα ερώτημα σε σχέση με το άρθρο 29, παράγραφος 7, την αύξηση του ορίου της αξίας των απαλλασσόμενων εφοδίων για τον εφοδιασμό των πλοίων στα 1.500 ευρώ. Δηλαδή, αυξάνεται το όριο διασάφησης εξαγωγής για εμπορεύματα αξίας ως 1.500 ευρώ στα πλοία. Σε τι αποσκοπεί αύξηση αυτού του ορίου της αξίας των εμπορευμάτων και τι ακριβώς θα κερδίζουν με αυτοί οι ιδιοκτήτες των πλοίων? Μπορούν ή δεν μπορούν ένα μεγαλύτερης αξίας εξάρτημα, εμπόρευμα ή μηχάνημα να το κατατμήσουν σε μικρότερα, ώστε να απαλλαγούν αν θέλετε και να διευκολύνεται η κίνηση μέσω της διαδικασίας αυτής απαλλασσόμενη από μεγαλύτερα τέλη? Δεν διευκολύνει αυτή τη διαδικασία ακόμα περισσότερο? Ακόμα, με το άρθρο 30, σε σχέση με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των εκτελονιστών, άμεσων και έμεσων, ο νόμος διακρίνει με τη διάταξη της ευθύνης των άμεσων από τους έμεσους αντιπροσώπους. Ωστόσο, και στους δύο παραμένουν οι ευθύνες της περίπτωσης της μη νόμιμης εκτελονιστικής δραστηριότητας. Φυσικά δεν έχουμε καμία αντίρρηση και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ευθύνη στον εκτελονιστή για το τι εκτελονίζει, αν και στην πράξη, αν θέλετε, κάποιες φορές είναι και αδύνατο να ελεγχθούν στο σύνολό τους τα εμπορεύματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρούμε ότι η ευθύνη στους εκτελονιστές θα πρέπει να αποδίδεται αφού αποδειχθεί η παράβαση. Γιατί σε συνδυασμό με το άρθρο 33, όπου η αναστολή της άδειας προβλέπεται ακόμα και για περιπτώσεις που υπάρχει υποψία παράβασης χωρίς να έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία, μπορεί να οδηγήσει ανεπιεική αποτελέσματα ρύθμιση αυτή, όπως ήδη υπάρχουν σήμερα περιπτώσεις ανθρώπων, κυρίως αυτοαπασχολούμενων, που μπορεί να δικαιώθηκαν μετά από 3 και 4 χρόνια, όμως όλο αυτό το διάστημα που ήταν υπό έλεγχο δεν είχαν το δικαίωμα να εργαστούν, οδηγώντας τους στην πραγματικότητα σε οικονομική καταστροφή. Ακόμα στο άρθρο 32, η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ακολουθεί βέβαια την πεπατημένη που ακολουθείται σε όλα τα επαγγέλματα. Ωστόσο, διαφωνούμε αφενός με στο γεγονός της πιστοποίησης από ιδιωτικούς φορείς, αλλά και με την προϋπόθεση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για να μπορεί κάποιος να διατηρεί τη δυνατότητα άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ακόμα, και με τη ρύθμιση αυτή που πάμε με το να μπορούν να λειτουργούν εκτελονιστικές εταιρείες με μόνο έναν εκτελονιστή, δηλαδή το εκτελονιστικό γραφείο να εκτελονίζει την πράξη, να παίρνει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς χρησιμοποιώντας εργαζόμενους μη εκτελονιστές. Επομένως, η θέση μας είναι ότι στο Μητρό θα έπρεπε να γράφονται αποκλειστικά εκτελονιστές, αυτοαπασχολούμενοι ή εργαζόμενοι και όχι εταιρείες. Επ' της ουσίας, λοιπόν, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Στρέφεται ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται στο επάγγελμα της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και γι' αυτό επί της αρχής το καταψηφίζουμε. Ταυτόχρονα, καλούμε τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους να απορρίψουν το σύνολό τους τις πολιτικές αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, γιατί οδηγούν ταυτόχρονα και στην ένταση της εκμετάλλευσης για τους μισθωτούς, αλλά και οξύνουν τον ανταγωνισμό για τους αυτοαπασχολούμενους, τους οποίους με μαθηματική ακρίβεια τους οδηγούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία στον εκτοπισμό από το επάγγελμα. Τους καλούμε ακόμα να δυναμώσουν την πάλη τους για την υπεράσπιση και κατοχήρωση των δικαιωμάτων τους, για αξιοπρεπείς μισθούς και εισοδήματα, για αξιοπρεπείς συνθήκες και ωράρια εργασίας. Και στον αγώνα τους αυτό γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Δίπλα τους στέκονται και οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κόσκο και εκείνοι με τις δικές τους διεκδικήσεις, αλλά και οι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι όλων των κλάδων που παλεύουν από τη δικιά τους μεριά για τα δικά τους δικαιώματα. Και σε αυτόν τον αγώνα, βέβαια, το ΚΚΕ όχι μόνο θα βρίσκεται και βρίσκεται στο πλευρό τους, αλλά δίνει όλες του τις δυνάμεις και τώρα και στο μέλλον. Ευχαριστώ.